Βάβλα, το λιλιπούτιο χωριό με τη μακραίωνη ιστορία. Αν δεν είσαστε γνώριμοι με το χωριό Βάβλα, να σας το συστήσουμε. Η Βάβλα είναι πολιτογραφημένη στα μεσαωρίνια της επαρχίας Λάρνακας. Βρίσκεται σε εισαπόσταση των τριών μεγάλων πόλεων του νησιού, τη Λευκωσία, τη Λεμεσόν και τη Λάρνακα. Πάμε να τη γνωρίσουμε. Για την ονομασία του χωριού υπάρχουν δύο κύριες εκδοχές. Η μία και επικρατέστερη εκδοχή θέλει να παίρνει το όνομά της από τον Βαβυλά, τότε φεουδάρχη της περιοχής των χωριών Βάβλας και κάτω Δρύ. Η δεύτερη εκδοχή αναφέρει ότι το όνομα δόθηκε από ένα φυτό που ευδοκιμεί στις όχθες του ποταμού Νείλου στην Αίγυπτο και το οποίο έφεραν μαζί τους έμποροι κάτοικοι του νησιού. Η ιστορία της Βάβλας είναι μακρά και πλούσια. Πρόσφατες ανακαλύψεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων υποδηλούν την ύπαρξη ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή τουλάχιστον 2.000 χρόνια πριν, αφού η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως αρχαία μνημεία που ανάβονται στην αρχανική περίοδο, δηλαδή την περίοδο που εκτείνεται από το 750 π.Χ. μέχρι το 475 π.Χ. Οι πρώτες ανασκαφές για την ύπαρξη οργανωμένης κοινότητας γίνονται την περίοδο του Μεσαίωνα. Το χωριό υπάρχει καταγεγραμμένο ως ιδιοκτησία σε κατάλογο του Τάγματος των Αετών Υπποτών, ενώ με τη διάλυση του τάγματος το 1313 το χωριό περιήλθε στην ιδιοκτησία του τάγματος των Ιωαννιδών Υπποτών. Εμφανίζεται επίσης σε χάρτες της περίοδου της Φραγκοκρατίας με το όνομα Βάλα και Βόουλς. Το 1467 το χωριό δωρίστηκε από τον βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο τον Β' στον ευγενή Μούντζιο Κωνστάντζο, προκειμένου ο τελευταίος να συνταχθεί με το μέρος του βασιλιά. Δυστυχώς, η καταγεγραμμένη ιστορία του χωριού χάνεται στο μεσοδιάστημα για να επανεμφανιστεί με τη μορφή προφορικών μαρτυριών ως ζώσα συνέχεια στη σύγχρονη ιστορία του. Ο γεωλογικός χαρακτήρας του χωριού έχει επηρεάσει όλες τις πτυχές εξέλιξής του και διαμορφώσει όλα τα καθοριστικά στοιχεία του, από τη βλάστησή του μέχρι και την αρχιτεκτονική του. Η χλωρίδα της Βάβλας είναι άμεσα επηρεασμένη και καθορισμένη από το γεωλογικό της χαρακτήρα. Λόγω του γεγονότος ότι στη Βάβλα εμφανίζονται δύο είδη πετρωμάτων, τα σβεστολιθικά και τα πυρηγενή, συναντιούνται αρκετά είδη φυτών, ενώ πολλά από αυτά είναι και ενδημικά. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρία σπάνια είδη φυτών και 18 ενδημικά. Στη Βάβλα ευδοκιμούν μεταξύ άλλων η τουλμπάχια, το μελισσάκι και ο μανδραγόρας. Η τουλμπάχια είναι το επωνομαζόμενο άγριο σκόρδο, αφού όταν τα φύλλα του τριφτούν μεταξύ του, αναδίδουν απαλό άρωμα σκόρδου. Το μελισσάκι αποτελεί είδος άγριας ορχιδέας και αποτελεί εμβληματικό ενδημικό είδος της Κύπρου. Το όνομά του οφείλεται στην εξαιρετική ομοιότητα που έχει με τις μέλισσες. Ανθοφορεί από τον Μάρτιο στον Απρίλιο, ενώ στη Βάβλα υπάρχουν πολλά υποείδη του φυτού, τα οποία τη χάνουν σχετικής μελέτης και καταγραφής από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ως μέρος όμως της πλούσιας χλωρίδας της, στη Βάβλα παντώνται αρκετές υπεραιωνόβιες ελιές. Για την ακρίβεια, οι ελιές ανήκουν στο γένος Φραγκοελιές και ανάγονται στον Μεσαίωνα, στην περίοδο της Φραγκοκρατίας. Στην παρούσα φάση γίνεται προσπάθεια να κηρυχθούν οι Φραγκοελιές ως μνημεία φυσικής ιστορίας από το Τμήμα Δασών και να ενταχθούν στο πρόγραμμα προστασίας. Η βλάστηση της Βάβλας δεν είναι η μόνη που έχει επηρεαστεί και καθοριστεί από το γεωλογικό της χαρακτήρα. Η αρχιτεκτονική της είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτόν. Η Βάβλα διαθέτει μια μοναδική και αξιομνημόνευτη αρχιτεκτονική. Η σπουδαιότητά της αρχιτεκτονικής της οδήγησε το τμήμα διατήρησης να τροχοδρομήσει την κήρυξη ολόκληρου του χωριού ως διατηρηταίο. Η ειδοποιώς ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής της Βάβλας είναι η δόμηση του χωριού Σκαλωτά, με την ταράτσα του πάνω σπιτιού να αποτελεί τη στέγη του κάτω σπιτιού και δίνοντας την εικόνα ενός ενιαίου κτίσματος που ξεπροβάλλει από τους πρόποδες του βουνού. Τα κύρια χαρακτηριστικά των σπιτιών είναι η εσωτερική αυλή και οι καμάρες. Βασικό δομικό υλικό ήταν η λευκή, ασβεστολιθική, η ζυματογενής πέτρα που χαρακτηρίζει τον γεωλογικό χώρο της ευρύτερης περιοχής των Λευκάρων. Κάθε τόπος χρειάζεται τον θεμέλιο λίθο του, αυτό το στοιχείο που θα δομήσει και θα στηρίξει την τοπική κοινωνία. Το στοιχείο αυτό για την Βάβλα ήταν η αγροτική της οικονομία. Η Βάβλα βασικά ήταν ως ορεινό χωριό, ήταν βασικά ένα χωριό γεωργικό. Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κυρίως δέντρο καλλιέργεια, ελιά χαρτιά, σίτηρα. Αυτά ήταν τα τρία βασικά, οι τρεις βασικές γεωργικές ενασχολήσεις και επίσης είχαν και κάποια χτινοτροφία,
με ζώα ελευθέρας βοσκής, πρόβατα και έλιες. Και τα αλόνια ήταν σημαντικό στοιχείο στη ζωή του Γεωργού. Και τα 6 αλόνια έχουν γύρω στα 10 με 15 αλόνια, τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα, παρόλο που έγιναν, να σου το πω, κάποιοι βανδαλισμοί, με την έννοια ότι επειδή υπήρχε πλάκος, ήταν πλακόστρωτα, υπήρχαν οι πλάκες, ήρθαν αργότερα πριν 40-50 χρόνια, κάποιοι και τις εργάζαν για να τις χρησιμοποιούσαν σε άλλα μέρη για άλλους σκοπούς, να κάνουν πλακοστρώσεις κλπ. Ευτυχώς μετά σταμάτησε, διότι απαγορεύεται εξάλλου, και σταματήσαν το. Και έτσι υπάρχουν τα έξω αλόνια σε σχέση με τα αλόνια. Τα αλόνια βρίσκονται πάνω από το χωριό, πάλι σε ύψωμα, και αυτά είναι που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή τα έξω αλόνια καταργήσαν τα πλέον, δεν τα χρησιμοποιούσαν, διότι εδώ τα αλόνια είναι δίπλα στο χωριό. Οπότε ήταν εύκολη η μεταφορά τόσο του αχυρού όσο και του κρυθαριού και του καρπού στο σπίτι. Και έτσι εδώ στα αλόνια είχαν σχεδόν όλοι από έναν αλόνι, ή όσοι δεν είχαν, ενοικιάζαν από κάποιον που είχε. Και έκαναν εδώ το αλόνισμα, και εγώ θυμούμαι εδώ, τα 6 αλόνια τουλάχιστον δεν τα έφτασα εγώ να δουλεύω. Ήταν η ελαιοπαραγωγή, κυρίως ήταν λάδι και ελιές. Το λάδι τότε σπαρήγεται στη Βάβλα, είχε 3 ελιόμιλους, ο ένας ήταν ανήκεν στον παππού μου, ένας άλλος ήταν σε ένα σπίτι τώρα που είναι εδώ στην περιοχή κάποιου εντάξει παλιού χωριανού, και υπήρχε ακόμα ένας τρίτος ελιόμιλος. Επίσης είχαν τις χαρουκιές που παρήγαν χαρούκια, τα οποία πουλούσαν σε εμπόρους, οι οποίοι περαιτέρω τα επεξεργάζονταν. Επίσης, δευτερόπροβόντως είχαν δημητριακά, σιτάρι, κριθάρι, το σιτάρι κυρίως για να κάνουν το ψωμί τους, ήταν σημαντικό τότε. Το κριθάρι επίσης παλαιότερα το χρησιμοποιούσαν ιδίως σε δύσκολες εποχές, όπως ήταν τα διάρκεια του πρώτου και δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, κάνουν κριθαρένιο ψωμί από το κριθάρι. Παράλληλα όμως το κριθάρι το χρησιμοποιούσαν για να ταΐζουν και τα ζώα τους. Κυρίως είχαν γαϊδούρια και μουλάρια το χωριό. Επίσης κάποιοι είχαν και βόδια που τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν, να οργώνουν τα χωράφια. Να πούμε επίσης ότι η Βάβλα είχε και αμπέλια και παρήγαγε ωραίο γλυκή κρασί, σαν του μανταρία. Τα αμπέλια παρήγαγαν κρασί το οποίο καταναλώναν οι ίδιοι αλλά και πουλούσαν, όπως και στα φίλιν, το οποίο πουλούσαν σε γύρω χωριά που δεν είχαν μεγάλη παραγωγή στα φιλιού. Είχαν τα σίκα που έκαναν για τους ίδιους, αλλά έκαναν και παστά σίκα για το χειμώνα. Είχαν τα αμύγδαλα που κάναν το ξαχουστό γλυκό του αμυγδάλου, που ήταν παραδοσιακό της Βάβλας, και επίσης το αμύγδαλο το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν σουτσούκο, τον οποίο χρησιμοποιούσαν κατά τη χειμερινή περίοδο ως τρόφιμο, αλλά μαζί με το ποτό τους κλπ. Παρήγαν επίσης από τα σταφύλια και ζιβανία. Αρκετή ζιβανία παρήγαν τότε η Βάβλα. Στη Βάβλα ήταν όλες καλές νοικοκυρές. Mm-hmm. Ό,τι έκαναν ήταν special. Και ζυμώναμε, δεν κάναμε τα παραδοσιακά κουλούρια. Τα κάναμε με σιμιγδάλι, όχι με αλεύρι. Και βάλαμε μέσα μυρωδιές, μαστίχα, μέχλεπι, κανέλα. Και ήταν και είναι το κάτι άλλο. Τα παραδοσιακά κουλούρια της Βάβλας. Το σαραλί, το λεγόμενο. Ήταν τοπικό της Βάβλας. Ήταν η ερωτελεστία να γίνει το γλυκό του αμυγδάλου. Έπρεπε να σπάσουν τα αμύγδαλα, να φουσκώσουν με νερό κρύο 3-4 ημέρες για να μην μαυρίσει η κούνα, να τους βάλει ζεστό και να ξεβάψει το φύλλο πάνω τους και να σκουρέψει, να στεχνώσουν απλωμένες σε πανί, να λεστούν με μηχανή ψηλή 2-3 φορές να γίνει αλεύρι και να γίνει το γλυκό. Το οποίο έβαλαν το σιρόπι και την αναλογία πάνω στη φωτιά, έκαναν τεστ να δουν αν έδεσε, και μετά χρειάζεται
μπράτσα να χτυπηθεί. Δεν υπήρχαν μίξερ. Το έβαζα και κάθε μια από ένα λεπτό που άντεχε με ξύλινη κουτάλα το εχτύπα για να κρυώσει και να ασπρίσει. Και προσθέτα μέσα στο γλυκό αυτό ροδόσταγμο και λεμόνι και μαστίχα χείου. Σερβίρε του σε γλυκοθήκες μπολάκια, έκαναν από πάνω μια ωραία γκρούστα άσπρη, το έβαλα στα αρμαράκια τους και ήταν το νούμερο ένα γλυκό παραδοσιακό για τη Βάβλα. Θα βρέθονταν και το πρωί και το απόγευμα να πιούν τον καφέ τους. Τη μέρα στο δικό μου σπίτι, με τα γειτόνισσες, το καλοκαίρι εκάθονταν στα ξεπόρτια. Ανοίγαν τις πόρτες, τις αυλές και κάθονταν μέσα στην πόρτα, κάθονταν με τα κεντήματα τους. Αυτή που είχε το σπίτι θα έκαμνε τον καφέ, θα είχε και το βούτυμα της, το κολατσιό. Επερνούσαν καλά, επερνούσαν καλά. Εγώ έφτασα 2 καφενεία. Πάνω αυτό που υπάρχει τώρα, που είναι η ταράτσα της Αντρούλας, και υπήρχε και κάτω που είναι το σπίτι της Άννας. Ως μια κοινωνία βαθιά θρησκευόμενη, το χωριό έχει 2 εκκλησίες, ένα ξοκλήσι και μία μονή. Η κύρια εκκλησία του χωριού είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Βρίσκεται στις παρυφές του πυρήνα του χωριού, στην κάτω γειτονιά, και κτίστηκε με δωρεά του μεγάλου ευεργέτη του χωριού, ο Νησίφορο Μιχαηλούδη. Ο ναός είναι κτισμένος σε ρυθμό βασιλικής με γοτθικά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Διαθέτει μεγάλα διαστάσεων παράθυρα που επιτρέπουν άπλα το φως να περάσει στο εσωτερικό της εκκλησίας. Η τύχη του ναού είναι κτισμένη με πέτρες της περιοχής και πορόλιθο. Στον ναό δεσπόζει το ψηλό και τεράστιο καμπαναριό. Στην εκκλησία φιλοξενείται η αυθεντική εικόνα της Παναγίας της Αγάπης για προστασία της. Η τοποθεσία της προσφέρει πανοραμική θέα του χωριού και του κατάφυτου κατά πράσινου περιβάλλοντα χώρου. Η εκκλησία γιορτάζει στις 23 Απριλίου, γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Λίγο πιο έξω, στην είσοδο του χωριού, βρίσκεται η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εκκλησία του χωριού και αποτελεί μια απλή, μονόκλητη πετρόκτιστη εκκλησία. Το εσωτερικό της εκκλησίας κοσμούσε ένα παλαιό τέμπλο, πραγματικό αριστούργημα, το οποίο δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου έχει σχεδόν καταστραφεί. Πλέον το τέμπλο έχει αντικατασταθεί με καινούριο και όσα κομμάτια διασώθηκαν από το παλαιότερο έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της εκκλησίας, η οποία έχει πλέον ανακαινιστεί. Η εκκλησία γιορτάζει στις 8 Νοεμβρίου, γιορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στο χωριό υπάρχει και το περιβόητο ξοκλήσι της Παναγίας της Αγάπης. Το ξοκλήσι της Παναγίας της Αγάπης βρίσκεται 3 χιλιόμετρα βόρεια του χωριού, στην όχθη του ποταμού του Αγίου Μινά, που διασχίζει τη Βάβλα σε ένα ιδηλιακό τοπίο κατά πράσινο με απίστευτη θέα, στο οποίο τα τετιβίσματα των πουλιών σε συνδυασμό με το συνεχές γαργάρισμα του νερού του ποταμού και την απίστευτη ηρεμία και γαλήνη που αποπνέει ο χώρος προσφέρει στον επισκέπτη μαγικές στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης. Το ξοκλήσι της Παναγίας της Αγάπης είναι η μόνη εκκλησία που υπάρχει στην Κύπρο αλλά και σε όλο τον κόσμο με αυτή την ονομασία. Το ξοκλήσι λειτουργεί μία φορά το χρόνο, την Παρασκευή της Γαλιλαίας, η μέρα της γιορτής του. Είναι όμως ανοιχτό για τους προσκυνητές καθημερινά. Το ξοκλήσι είναι κτισμένο πάνω στα ερείπια μιας παλιάς εκκλησίας. Το κτίσμα είναι πετρόχτιστο με ξύλινη σκεπή. Παρόλο που το κτίσμα είναι σχετικά καινούριο, η εικόνα της Παναγίας της Αγάπης δημιουργήθηκε τον 16ο αιώνα. Κάποτε η εικόνα είχε κλαπεί από αρχαιοκάπηλους και επιστράφηκε μετά από 8 χρόνια. Καθώς τους ανθρώπους που την είχαν κλέψει, τους βρήκαν διάφορες συμφορές, όπως ξαφνική θάνατη και ανίατες ασθένειες. Ολοφάνερο ότι η ίδια η Παναγία δεν ήθελε να μετακινηθεί, έτσι φρόντισε να επιστρέψει η εικόνα της στην εκκλησία όπου ανήκει αποκλειστικά. Στο ξοκλήσι υπάρχει και το ιερό χώμα της Παναγίας, το οποίο αν ρίξεις λίγο από το ιερό χώμα μέσα στον καφέ του συντρόφου σου ή του το ρίξεις στην πλάτη, εξασφαλίζει την αιώνια αγάπη μεταξύ σας. Στη Βάβλα υπάρχει επίσης ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια της Κύπρου, που λειτουργεί μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το μοναστήρι του Αγίου Μινά. Βρίσκεται ανατολικά της Βάβλας, στο δρόμο που οδηγεί στο χωριό Κάτω Δρύς. Απέχει σχεδόν 2 χιλιόμετρα από τη Βάβλα και είναι μοναστήρι καλογριών. Το μοναστήρι χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Πριν το 1964 ήταν εγκαταλελειμμένο για πολλά χρόνια και είχε μετατραπεί σε μάντρα. Το 1964 κατοικήθηκε από καλογριές που ήρθαν από τον Άγιο Γεώργιο της Σαλαμάνου. Το μοναστήρι αποτελείται από μία εκκλησία, κελιά και άλλα μοναστικά κτίρια. Στο βόρειο και νότιο τοίχο υπάρχουν 2 μεγάλες
πίνακες του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Μινά που χρονολογούνται από το 1757. Η Μονή γιορτάζει στις 11 Νοεμβρίου γιορτή του Αγίου Μινά. Τη μέρα εκείνη γίνεται μεγάλο πανηγύρι, στο οποίο σπέβδουν να παρευρεθούν κάθε χρόνο προσκυνητές και επισκέπτες από όλη την Κύπρο. Δίπλα από τη Μονή του Αγίου Μινά είναι κτισμένη η Εκκλησία του Αγίου Στυλιανού, η οποία γιορτάζει στις 26 Νοεμβρίου. Κατηφορίζοντας το μονοπάτι της φύσης από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου προς το ξοκλήσι της Παναγίας της Αγάπης, θα συναντήσετε το πηγάδι και τη χαβούζα του χωριού. Μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα, το χωριό δεν είχε σύστημα υδροδότησης. Το 1917 δημιουργήθηκε το σύστημα πηγάδι χαβούζας. Το πηγάδι και η χαβούζα αποτελούσαν τη μέθοδο παροχής νερού για το χωριό. Το νερό της χαβούζας ήταν πόσιμο και έτσι εκτός της χρήσης του για σκοπούς πλησίματος και λουσίματος χρησιμοποιούταν και για πόση. Το πηγάδι και η χαβούζα λειτουργήσαν μέχρι και το 1925. Αργότερα εγκαταλείφθηκαν. Ανακαινίστηκαν το 2012 με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Τμήματος Δασών. Το πηγάδι και η χαβούζα, τοποθετημένα πίσω ακριβώς από το παλιό σχολείο, αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της παραδοσιακής κληρονομιάς της Βάβλας και συνεχής υπενθύμηση του τρόπου ζωής των κατοίκων του περασμένου αιώνα. Το σχολείο της κοινότητας, γνωστό και ως Μιχαηλούδιο Σχολή, ιδρύθηκε το 1905 από τον μεγάλο ευεργέτη του χωριού, ο Νησίφορο Μιχαηλούδη. Εν τούτης, το πρώτο σχολείο της Βάβλας λειτουργήσε το 1886. Οι αναφορές όμως για αυτό το σχολείο υπάρχουν μέχρι το έτος 1905. Έκτοτε λειτουργούσε η Μιχαηλούδιο Σχολή ως εξατάξιο δημοτικό σχολείο. Υπήρχαν περίοδοι στην ιστορία του που λόγω του μειωμένου αριθμού μαθητών στην κοινότητα, το σχολείο λειτουργούσε ως περιφερειακό σχολείο για τα χωριά Βάβλα και Λάγια. Καθ' όλα τα έτη λειτουργίας του, οι πλήστοι μαθητές του ήταν άρρενες, αφού αρκετοί κάτοικοι πίστευαν ότι τα κορίτσια δεν ήταν απαραίτητο να μορφωνούνται. Το σχολείο έπαψε να λειτουργεί τα Χριστούγεννα του 1977 με την ίδρυση του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων. Η συμβολή του χωριού κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες ήταν μεγάλη. Το χωριό αποτελεί τον τόπο θυσίας του τομεάρχη της ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Παρίδη. Το σπίτι όπου διέμενε έχει μετατραπεί σε μουσείο αγώνος. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από τη δημιουργία του μουσείου. Το σπίτι αυτόν ήταν της κοινότητας και εδώ έμενε ο εκάστοτε δάσκαλος του δημοτικού σχολείου δωρεάν, διότι ήταν κοινοτικό κτίριο. Ο δάσκαλος ήταν ο Χριστάκης Καραγιώργης κατά την περίοδο του 57-58 και ήταν μέλος της ΕΟΚΑ, οπότε εδώ φιλοξενούσε τον αγωνιστή της ΕΟΚΑ και το μεάρχη Μιχαλάκη Παρίδη. Εκρύβεται εδώ στο σπίτι ο Παρίδης και βεβαίως πάντοτε υπήρχε ο κίνδυνος για να κάποια προδοσία κλπ. Να τον ανακαλύψουν οι Άγγλοι, γι' αυτόν υπήρχε και κάποιον κρυσφύγετο μέσα στο σπίτι τούτον, εν ώρα ανάγκης για να κρυφτεί. Οι Άγγλοι μετά από κάποια πληροφορία που είχαν, ήταν τον Αύγουστο του 1958, ήρθαν εδώ στο χωριό να κάνουν έρευνα και συγκεκριμένα αναζητούσαν το σπίτι του δασκάλου. Όταν ήρθαν, αφήσαν κάτω στο κέντρο του χωριού σε μια απόσταση γύρω στα 50 με 60 μέτρα ένα λαντρόβερ με ένα στρατιώτη ο οποίος έβλεπε το σπίτι απευθείας και οι άλλοι Άγγλοι, γύρω στους 6-8 από ό,τι έλεγαν, ήρθαν εδώ πάνω μαζί με κάποιον Τούρκων επικουρικών και χτυπήσαν την πόρτα και φωνάζαν «Δάσκαλε, δάσκαλε, άνοιξε». Ο δάσκαλος εκείνη την ημέρα απουσίαζε, είχε πάει στη Λάρνακα και μέσα έμενε ο Παρίδης και υπήρχε και κάποιον άλλον άτομο το οποίο ήρθε εδώ γιατί ήταν να του φέρει κάποια τρόφιμα κλπ. Στο άκουσμα να ανοίξουν την πόρτα, αμέσως ο Παρίδης είπε ότι εγώ δεν μένω εδώ να με συλλάβουν οι Άγγλοι όπως τον Ποντικό στη Φάκα. Και έτσι βγήκε έξω στην αυλή του σπιτιού, βγήκε εδώ σε έναν τη σκάλα για να φύγει προς τα πάνω, ούτως ώστε να μπορέσει να πηδήξει στο διπλανό σπίτι και να ξεφύγει.
Βγαίνοντας προς τα πάνω, έχει έναν κεφαλόσκαλο, οπότε οι Άγγλοι ήταν μπόξο και προσπάθησε να τους πυροβολήσει, έσκυψε από το, έχει έναν διχαρούιν περίπου ένα μέτρο ύψος, έσκυψε να πυροβολήσει, μόλις έσκυψε, από κάτω ο Άγγλος τον πυροβόλησε και τον ήβρε η σφαίρα εις το στήθος. Οπότε έπεσε στο κεφαλόσκαλο. Η κοπέλα η οποία, το άλλο άτομο που ήταν μια κοπέλα, κυρία, έβγηκε και πετάχτηκε, πέρασε από μέσα στο σπίτι, πετάχτηκε στο διπλανό και έπιασε το μωρό, διότι η γειτόνισσα είχε ένα μικρό παιδάκι νήπιο και το έπιασε στην αγκάλι της ότι ήταν δικό της. Εν τω μεταξύ είχε πατήσει μέσα στα αίματα, επλύνανε τα παπούτσια της κλπ. Για να μην φαίνεται ότι είχαν αίματα και βγήκε προς τα έξω. Οι Άγγλοι, όταν έγιναν οι πυροβολισμοί, αμέσως μετά σπάσαν την πόρτα, μπήκαν μέσα και εκηρύξα κέρφιο το χωριό.